Τώρα βρισκόμαστε πιθανότατα ιστορικά και μακροσκοπικά κοιτώντας τα πολιτικά γεγονότα στην επιστροφή σε μια κανονικότητα και στην επιστροφή της ριζοσπαστικής αριστεράς στη θέση που της ανήκει. Κλείνει πιθανότατα ένας μεγάλος κύκλος αντιμνημονιακής προπαγάνδας και έντονου πολιτικού λαϊκισμού που είχε εισφερθεί στη χώρα με αφορμή τη δημοσιονομική κρίση. Είχαμε πει πάρα πολύ από την πρώτη στιγμή και συμμεριζόμουν και εγώ αυτή την άποψη ότι το δίλημα μνημόνιο-αντιμνημόνιο ήταν ένα ευκαιριακό, ένα συγκυριακό δίλημα το οποίο δεν θα ανταποκρίνονταν και δεν θα έστε και ποτέ στην ιστορία. Γιατί τα μεγάλα πολιτικά διλήμματα και οι μεγάλες πολιτικές ιδεολογίες, η αριστερά και η δεξιά, ο φιλελευθερισμός και ο σοσιαλισμός ή η αριστερά ή ο κομμουνισμός, αυτά είναι τα μόνα πολιτικά ρεύματα που έχουν αντέξει μέσα στον χρόνο και είναι οι βασικοί άξονες διαχωρισμού των πολιτικών κομμάτων, των παρατάξεων και του πολιτικού συστήματος. Μάλιστα. Δηλαδή θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ολοκληρώσει τον κύκλο του πολιτικά? Θεωρείτε ότι θα επιστρέψει? Και γι' αυτό παλεύω.